Επανέρχεται το θέμα της Πατρών Πύργου. Από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, Χαΐα, σε ένα χρόνο μετά τη διάλυση των εργολαβικών συμβάσεων κατασκευής του αυτοκινητόδρομου, όπου παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Υποδομών δεν έχει προχωρήσει τίποτα, όπως τονίζουν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΙΑΣ αναφέρεται πως ακόμη περιμένουν το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας. Η κατάσταση μάλιστα χαρακτηρίζεται κωμικοτραγική, αφού σταμάτησαν ένα έργο με ενεργά και στημένα εργοτάξια, με εργασίες σε εξέλιξη και με εκατοντάδες εργαζόμενους, για μια άλλη κατασκευή του δρόμου, χωρίς να έχουν διασφαλίσει πρώτα τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που με πολιτική απόφαση το Υπουργείο Υποδομών προχώρησε στη διάλυση των ενεργών συμβάσεων. Είχαν εγκατασταθεί από τα μέσα του 2019 εργοτάξια, δούλευε κόσμος, εργαζόμενοι. Ένα έργο το οποίο είχε παραμεληθεί και είχε παρατηθεί από το 2013 από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είχε μπει σε μια διαδικασία υλοποίησης και ένα χρόνο πριν η κυβέρνηση αποφάσισε αυτό να το διαλύσει, να διαλύσει τις εργολαβίες και να προχωρήσει σε μια λύση χωρίς να έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που απομένει στον ένα χρόνο και είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι να μπορέσει να πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας, την DGCOB, που είναι και η πιο σοβαρή και ουσιαστική έγκριση που πρέπει να πάρει για να προχωρήσει το έργο. Από τότε εμείς όμως είχαμε επισημάνει με ανακοινώσεις μας και μάλιστα ένα χρόνο πριν 5 νομαρχιακές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, Αχαΐας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, που άπτονται των θεμάτων του έργου. Είχαμε επισημάνει ότι η διάλυση αυτή θα οδηγήσει το έργο στις καλένδες. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει πέσει ούτε ένα χαλίκι στο δρόμο. Και παρόλα αυτά έχουμε μια κυβέρνηση και ένα Υπουργείο να διατείνει και να διακηρύττει ότι στο 2024 το έργο θα είναι έτοιμο. Θεωρούμε ότι είναι ακόμα μία επίδειξη της επιτελικής ανικανότητας αυτής της κυβέρνησης. Παρέμβαση γίνεται και για ένα ακόμη έργο. Αυτό αφορά την υπογειοποίηση του τρένου, η οποία έχει παγώσει τέλος. Με έντονο αντιπολιτευτικό λόγο αναφέρονται στην ανακοίνωσή του σε κυβέρνηση που αποτελεί την επιτομή της επιτελικής ανικανότητας.